Βάλτε παιδιά, όλη η αλήθεια για το γάμο της Μενεγάκη. Όλη η αλήθεια για το γάμο της Μενεγάκη. Το τίτλο, το λέει και Εσπρέσο σήμερα. Δεν είναι δικός μας, είναι της Εσπρέσο. Λέμε και την πηγή εμείς εδώ, είμαστε δίκαιοι. Καλά δεν κάνουμε. Θα παντρευτεί δηλαδή. Κάτσε. Έχεις άλλη πληροφορία. Αμφιβάλλει λίγο, για όταν τη βλέπω λίγο να είναι στην τομή. Εσύ κάτι μπορεί να ξέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην παντρεύεται? Όχι, δεν το ξέρω, αλλά τι να σου πω. Περίεργο, μου φαίνεται λίγο απίθανο. Να παντρευτεί, ε? Ναι. Α, δηλαδή λες ότι είναι πιο πολύ δημοσιεύματα κτλ. Γιατί είναι απίθανο? Δική μου γνώμη. Γιατί, όχι, γιατί, από πού πηγάζει η γνώμη σου? Δεν πηγάζει από κάπου συγκεκριμένα, δεν έχω κάποια πηγή. Απλά θεωρώ ότι. Θεωρείς ότι είναι προωρό? Δεν θεωρώ ότι είναι πρόωρο, απλά πιστεύω ότι δεν θα το έκανε. Δεν ξέρω, γιατί από το λίγο που την έχω γνωρίσει, στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, όπως και την Παυλίνα, ας πούμε, ούτε αυτή την βλέπω έτοιμη τώρα, παντρευτεί. Άρα. Δεν κουλάει, βέβαια. Ναι. Επομένως, εσύ λες ότι η Ελένη Μενεγάκη πιστεύει όπως τη γνώρισε και την έζησε από κοντά για κάποιους μήνες, δεν θα παντρευτεί. Έτσι μου φαίνεται. Δεν είναι κάτι που ξέρω, έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Η Εσπρέσο, άκου το χωριό τώρα. Το χωριό, παιδιά, που χάθηκε. Πριν από λίγο το έλεγε. Αχλά, κάτι. Όχι, Στράσβουρ, πού το έλεγε, ρε. Άμα δεις πουθενά το χωριό, πες το μου και εμένα. Λοιπόν. Μπορείς να είναι στην άλλη σελίδα. Όχι. Να το. Ορεινό χωριό Στραπουργές. Ήρθαμε όλοι από πάνω από την Εσπρέσο να δούμε. Στο χωριό Στραπουργές. Στραπουργές θα παντρευτεί η Ελένη Μενεγάκη. Λοιπόν, δεν θα γίνει γάμος Δευτέρα του Πάσχα. Δεν έχουν έρθει τα χαρτιά για να τους εκδώσουμε την άδεια γάμου. Στραπουργές για να λένε από το χωριό, έτσι. Θα το ξέραμε, λένε από το χωριό. Από το χωριό Στραπουργές. Από την Ελλάδα. Και από το χωριό. Άρα, πώς δικαιώνεσαι. Ρε, παιδιά, θέλει πολύ μυαλό. Το βρήκε η Χριστίνα. Αφού δεν έχουν πάει ούτε άδειες του γάμου. Αλλά ολόκληρο δημοσίευμα έγινε.